Δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, αλλά παρακαλώ τον αγαπητό Πρόεδρο της Παιδείας να δηλώσει καθαρά αν είναι Έλληνας ή όχι. Διότι το επίθετό του δηλώνει ότι είναι Αρβανίτης. Ναι, λέω υπουργός. Λέω υπουργός. Δεν έχουμε κατανοήσει εδώ, έχω τον κατάλογο, αυτό που μιλάμε σήμερα. Από τους 36, οι 13 έχουν ονόματα που δεν είναι ελληνικά. Και είναι όλα ξένα. Έκανα μια ειδική έρευνα και μελέτη. Έτυχε από τα 36, διότι οι δύο έχουν τουρκικά ονόματα, 38 είμαστε, από τα 36, τα 13, έκανα εδώ μελέτη, είναι ξένα ονόματα. Δεν έχουμε κατανοήσει ότι είμαστε δύο λαοί που ζει ο ένας κοντά στον άλλον. Και όπως έχω ξαναπεί εδώ, τον γείτονα λαό δεν μπορεί να τον διώξεις. Το παιδί σου μπορεί να το διώξει από το σπίτι. Από το σπίτι του πατέρα σου μπορεί να φύγεις. Τη γυναίκα σου μπορεί να τη χωρίσεις. Το γείτονα λαό δεν μπορείς να τον χωρίσεις, να φύγεις. Άρα πρέπει οι δύο λαοί, και να ξεχωρίσουμε εδώ οι κυβερνήσεις από τους λαούς, οι δύο λαοί πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να τα βρούμε για να μπορούμε να συνυπάρξουμε. Και αυτός πρέπει να είναι ο οδηγός μας από εδώ και πέρα. Και αν πάτε σε γλέντια μουσουλμανικά, στη Ρόδο, στην Κο, στην Κάλυμνο, θα διασκεδάσετε μαζί τους παίζοντας τους ίδιους χορούς, τραγουδώντας τα ίδια τραγούδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τους δυο λαούς λοιπόν πρέπει να τα βρούμε. Από εκεί και πέρα οι δηλώσεις μετανοίας είναι εντελώς απαράδεκτες. Πάω τώρα στο θέμα που μας απασχολεί, την παιδεία.